Καθώς γερνάμε, η μνήμη μας κάποιες φορές αλλάζει. Η άνοια είναι μια αργή εξασθένιση της μνήμης αρχικά και της σκέψης και των υπόλοιπων νοητικών λειτουργιών στην πορεία. Η πιο κοινή μορφή άνοιας είναι η άνοια τύπου Alzheimer, μια εκφυλιστική διαταραχή η οποία καταστρέφει εγκεφαλικά κύτταρα και προσβάλλει τη μνήμη και άλλες νοητικές λειτουργίες. Δεν υπάρχει ένδειξη ότι κάποια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων είναι πιθανότερο να αναπτύξει την νόσο του Alzheimer. Η φυλή, το επάγγελμα, το επίπεδο της μόρφωσης, η γεωγραφική θέση και η κοινωνικο-οικονομική κατάσταση δεν είναι καθοριστικοί παράγοντες της νόσου. Η Παγκόσμια Εταιρεία Νόσου Alzheimer υπολόγισε ότι περισσότεροι από 40 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν με την νόσο Alzheimer σε όλο τον κόσμο και υπολογίζεται ότι το 2050 ο αριθμός αυτός θα ξεπεράσει τους 100 εκατομμύρια ανθρώπους. Κάθε χρόνο υπάρχουν 7,7 εκατομμύρια καινούργιες περιπτώσεις, γεγονός που υποδεικνύει μια καινούργια περίπτωση άνοιας κάπου στον κόσμο κάθε 4 δευτερόλεπτα. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, ο αριθμός των πασχόντων υπολογίζεται σε 196.000 και αναμένεται να αυξηθεί σε 365.000 έως το 2050. Υπάρχουν 10 προειδοποιητικά σημεία της νόσου Alzheimer, τα οποία πρέπει να έχει υπόψη ο καθένας μας ώστε να οδηγηθεί στον ειδικό γιατρό, νευρολόγο ή ψυχίατρο για εξέταση. Κάποια από αυτά είναι: αλλαγές στη μνήμη που δυσκολεύουν την καθημερινότητά μας, δυσκολία στο σχεδιασμό και την επίλυση προβλημάτων, δυσκολία στην εκτέλεση γνωστών πράξεων, σύγχυση όσον αφορά το χώρο και το χρόνο, δυσκολία στην κατανόηση οπτικών εικόνων και χωρικών σχέσεων, δυσκολίες έκφρασης τόσο στο γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο, τοποθέτηση αντικειμένων σε λάθος μέρη και απώλεια ικανότητας έβρεσής τους, μειωμένη κριτική ικανότητα, απόσυρση από τη δουλειά και τις κοινωνικές δραστηριότητες και αλλαγές στην προσωπικότητα και τη διάθεση. Η νόσος Alzheimer είναι η πιο συχνή μορφή άνοιας. Το 60-70% των ασθενών που έρχονται με άνοια για εξέταση έχουν νόσο Alzheimer. Δεν είναι το φυσιολογικό γύρας η νόσος Alzheimer. Είναι βέβαια ο συχνότερος παράγων κινδύνου και ο μεγαλύτερος είναι η ηλικία, αλλά υπάρχουν και ασθενείς οι οποίοι παρουσιάζουν νόσο Alzheimer σε μικρότερες ηλικίες. Αυτό το ποσοστό, δηλαδή το ποσοστό των ασθενών που παρουσιάζουν νόσο Alzheimer κάτω από την ηλικία των 65 ετών, είναι περίπου στο 5% των ανιών. Όλοι όμως οι ασθενείς, είτε είναι μικροί είτε είναι μεγάλοι, χρειάζονται την ίδια φροντίδα. Η ιστορία της ελληνικής εταιρείας Alzheimer συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια. Το 1994 η γραμματεύς της Παγκόσμιας Εταιρείας Alzheimer με πλησίασε και μου ζήτησε να κάνουμε μία ανάλογη προσπάθεια στην Ελλάδα. Το 1995 η εταιρεία Alzheimer ήταν πραγματικότητα. Έκτοτε προσπαθούμε σε εθελοντική βάση να οργανώσουμε στις εκκλησίες, στους δήμους, στα καπί, εκδηλώσεις αφενός ενημέρωσης, αλλά και εξέταση των ηλικιωμένων, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε σε συνεργασία με το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και τους περιθάλποντες και τους ασθενείς. Το 2007 καταφέραμε να ιδρύσουμε τα κέντρα Alzheimer της ολοκληρωμένης φροντίδας πια των ασθενών, όπου αυτή τη στιγμή εξετάζονται περίπου 1.500 ασθενείς το μήνα και έχουμε 8.500 επισκέψεις κάθε μήνα με παλιούς και με καινούργους ασθενείς. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό για την πόλη μας. Το ίδιο έχει γίνει στο Βόλο, στα Χανιά και στην Αθήνα. Είναι μια πολύ καλή αρχή για τη φροντίδα των ασθενών στην Ελλάδα. Το Υπουργείο Υγείας εκτιμά αυτή την προσπάθειά μας και το όραμά μας είναι να γίνουν τουλάχιστον στις 7 περιφέρειες της χώρας ανάλογες δομές, έτσι ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες. Στην εταιρεία έρχεται όποιος θέλει να εξεταστεί και έχει προβλήματα μνήμης ή άλλων νοητικών λειτουργιών. Εξετάζεται πρώτα από κάποιον ψυχολόγο, με μια νευροψυχολογική εκτίμηση, και μετά βλέπει κάποιον παθολόγο
παίρνει ιατρικό ιστορικό παθολόγος και δίνει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και αργότερα μαζί με το κεφαλογράφημα που κάνει για να πει διάγνωση έρχεται στην νευρολόγο με όλες τις εξετάσεις. Εδώ γίνεται εξέταση του κεφαλογραφήματος και των προληπτών δυναμικών η οποία ακολουθεί την ευρωπυσικολογική εκτίμηση. Το κεφαλογράφημα λειτουργεί σαν διαγνωστικό εργαλείο στα χέρια του νευρολόγου ο οποίος μαζί με την ψυχολογική εκτίμηση και το πόλεμο του κεφαλογραφήματος μπορεί να κάνει μια καλύτερη διάγνωση στον ασθενή. Όταν διαπιστώνεται ότι ο επισκέπτης μας πάσχει από ήπια νοητική διαταραχή, δηλαδή έχει ήπια νοητικά προβλήματα, του προτείνουμε να κάνει γνωστική αποκατάσταση για να βελτιωθούν οι νοητικές του ικανότητες και να επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα. Όταν διαπιστώνεται ότι ο επισκέπτης μας πάσχει από άνοια, τότε ενημερώνουμε όλη την οικογένεια και πάλι βλέπουμε αν είναι σε πρώιμο στάδιο να τον βοηθήσουμε με γνωστική αποκατάσταση. Τώρα, κάθε φορά που εξετάζεται κάποιος, βλέπουμε ποιες είναι οι ελλείψεις του, ποιες είναι οι δυνατότητές του και με βάση το κομμάτι των νοητικών του λειτουργιών, σε τι επίπεδο είναι, κατατάσσονται σε κάποιο θεραπευτικό πρόγραμμα όπου μπορούν να βοηθηθούν αυτοί που ξεχνάνε λίγο και είναι σε μια ήπια γνωστική διαταραχή να σταθεροποιήσουν την κατάσταση στην οποία βρίσκονται, να μην επιδεινωθούν και όσοι βρίσκονται στο πρώτο στάδιο της άνοιας να ελαττώσουμε όσο μπορούμε την επιδείνωση που μπορούν να έχουν. Στο κέντρο Άγιος Ιωάννης κάνουμε ένα πρόγραμμα που έχει να κάνει με υπολογιστές. Συγκεκριμένα υπάρχουν δύο είδων προγράμματα. Το ένα είναι η εκμάθηση πληροφορικής, το οποίο γίνεται σε άτομα τα οποία είναι μεσαίου στάδιο κυρίου. Και το άλλο πρόγραμμα που κάνουμε έχει να κάνει με ασκήσεις μνήμης στον υπολογιστή, το οποίο γίνεται από τους ασθενείς μεσαίου έως χαμηλού επίπεδου. Υπάρχουν πληθώρα ασκήσεων και πολλά επίπεδα δυσκολίας και συνήθως αυτό το πρόγραμμα έχει αρκετή επίχυση στον κόσμο. Όλοι λίγο πολύ θέλουν να δουν τον υπολογιστή, όλοι λίγο πολύ τους αρέσει το αντικείμενο, βρίσκουν σαν παιχνίδι, σαν πιο πολύ διασκέδαση και γενικώς έχει αρκετή ζήτηση. Βρισκόμαστε στον χώρο του γυμναστηρίου. Εδώ γίνεται το πρόγραμμα γυμναστικής που προσφέρει η εταιρεία Alzheimer. Η γυμναστική γίνεται γιατί μέσα από πολλές έρευνες που έχουν γίνει παγκοσμίως φαίνεται ότι συμβάλλει πολύ σημαντικά τόσο στην πρόληψη της νόσου της άνοιας όσο και στην καθυστέρηση της εξέλιξής της εφόσον αυτή έχει εμφανιστεί. Το πρόγραμμα που γίνεται εδώ είναι ειδικά διαμορφωμένο για τις ανάγκες των ηλικιωμένων και ασφαλές και εκτός από τους κύριους στόχους που είναι η σωματική και νευρική εγκύμναση ταυτόχρονα βοηθάει πολύ στην κοινωνικοποίηση, τη μείωση του άγχους και τη γενικότερη βελτίωση της υγείας των ηλικιωμένων που συμμετέχουν. Η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Αλτσχάιμερ έχει την πρωτοποριακή ομάδα κατοίκων στα πλαίσια της εξυπηρέτησης που κάνει στους ασθενείς με άνοια. Η ομάδα αυτή εκτείνεται σε όλο τον νομό Θεσσαλονίκης. Έχει διάφορες ειδικότητες στην ομάδα, όπως είναι κοινωνικός λειτουργός, νευρολόγος, ψυχίατρος, παθολόγος, οδοντίατρος, ψυχολόγοι κτλ. Και άλλοι που είναι συνεργαζόμενοι. Απευθυνόμαστε σε ασθενείς οι οποίοι είναι με σοβαρά στάδια άνοιας ή ασθενείς με λιγότερο σοβαρά στάδια άνοιας που όμως έχουν κινητικά προβλήματα. Είναι μια ομάδα ασθενών που είναι αρκετά παραμελημένη, διότι δεν υπάρχει αντίστοιχη φροντίδα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και προσπαθεί η ελληνική εταιρεία να καλύψει αυτό το κενό. Το πολύ πρωτοποριακό, το οποίο και στο Παγκόσμιο Συνέδριο του 2010 επισημάνθηκε και από τους ξένους συναδέλφους, ήταν η οδοντιατρική κάλυψη την οποία έχουμε στα πλαίσια της ομάδας. Τα οδοντιατρικά προβλήματα θεωρούνται ένα προδιαθεσικό παράγοντα για τα προβλήματα με άνοια, γιατί τα μικρόβια της σωματικής κοιλιότητας είναι αρκετά τοξικά και μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα στην εγκεφαλική λειτουργία των ασθενών, ειδικά σε σοβαρά στάδια άνοιας. Οι ψυχολόγοι, καθώς και οι γιατροί και η κοινωνική λειτουργός και ο γυμναστής είναι σε θέση να δίνουν ομιλίες πάντα σχετικά με το θέμα της άνοιας. Μας προσκαλούν σε διάφορα καπί του νομού Θεσσαλονίκης αλλά και της ευρύτερης περιοχής και επίσης στην εταιρεία Alzheimer οργανώνουμε σεμινάρια για επαγγελματίες υγείας. Και βέβαια υπάρχουν και τα συνέδρια, τα οποία οργανώνονται κάθε δύο χρόνια, πανελλήνια συνέδρια,
και οι μερίδες διάφορες με πιο εξειδικευμένα θέματα πάνω στην Άνια. Το συγκεκριμένο τμήμα απευθύνεται στους συγγενείς ασθενών με Άνια. Στην νόσο Αλτσχάιμερ, όπως και τα άλλα είδη Άνια, μαζί με τον ασθενή πάσχει όλη η οικογένεια. Μάλιστα, πολλές φορές ονομάζονται οι περιθάλποντες των ασθενών δευτερογενή θύματα της νόσου. Γι' αυτό το λόγο, εδώ στην εταιρεία παρέχουμε μια οριστική προσέγγιση προκειμένου να τους βοηθήσουμε και να τους στηρίξουμε σε αυτό το δύσκολο ρόλο. Στόχος των παρεμβάσεων είναι αφενός εκπαιδευτικός προκειμένου οι περιθάλποντες να αποκτήσουν γνώση για το τι είναι η Άνια, αλλά και τρόπους διευθύνσης των συμπτωμάτων. Και αφετέρου υποστηρικτικός προκειμένου να διαχειριστούν τα συναισθήματα που προκύπτουν από την ασθένεια. Τι συναισθήματα που είναι ο θυμός, το άγχος, η απογοήτευση ή ακόμα η διαχείριση απόλυτη. Για τους περιθάλποντες που δεν έχουν πρόσβαση στο κέντρο ημέρας, παρέχεται μια διαδικτυακή υπηρεσία ομάδα στήριξης. Είναι περίπου 3 χρόνια που υφίσταται στην εταιρεία Alzheimer. Πληροφορήθηκα την ύπαρξή της από φίλο. Ενθουσιάστηκα, θα έλεγα, από την αρχή και από την καταρχήν ιατρική βοήθεια από το προσωπικό που περιέγραψε την κατάσταση της συζύγου μου και τη δική μου για να ξέρω τι είμαι ήδη προς το παρόν. Την εταιρεία την γνώρισα μέσω μιας φίλης, η οποία είχε το ίδιο πρόβλημα της Άνιας με την μητέρα της. Μου σύστησε να επισκεφθώ την γιατρό του ιδρύματος. Την επισκέφθηκα και άρχισαν οι επισκέψεις μου εδώ πριν από 5 χρόνια. Πριν από 7 χρόνια είχε γίνει η επαφή μέσω του ΚΑΠΗ της Καλαμαριάς. Είχαν έρθει κάποιες κυρίες από το ψυχολόγιο για ενημέρωση. Τα ωφέλη είναι πολλαπλά. Ανυπολόγιστα. Έμαθα να μην τρέπομαι, να μην φοβάμαι να το λέω. Νιώθω πια πάρα πολύ ήσυχος και σίγουρος τώρα. Αυτό με βοήθησε να γίνω το καλύτερο άνθρωπο. Το λέω ειλικρινά.